Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019. 2-19 σήμερα μαζεύτηκαν. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου ο φίλος μου ο Χρήστος Κιώσης, στην παρέα μας όλοι εσείς ακροατές, ακροάτριες, φυσικά ο κόσμος του Ηρακλή, πιστοί συντονισμένοι εδώ, παρέα μέχρι τις 8 και μέσω ραδιοφώνου και μέσω διαδικτύου στο e-pavla radio. 7 και 10, Χρήστο Κιώση. Τι να παραγγείλω από Νότος Καφέ All Day Bar στο βράχο της Αθήτου? Μία μπυρίτσα παγωμένη με ζεδάκι να έχει. Να μην φάμε πολύ γιατί είναι νωρίς ακόμα. Έτσι να τσιμπήσουμε. Αλλά μπυρίτσα παγωμένη. Το ποτήρι είναι αυτό το άσπρο, ναι. Το χνοτισμένο. Δύο τέτοια παρακαλώ. Να έρθουν γρήγορα. Για εσάς που θέλετε σακούλες και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων Αριστοπλάστ που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκη Σερών, 23-940-72-941 και aristoplast.gr. Τρόποι επικοινωνίας για οτιδήποτε θελήσετε εσείς, μηνύματα, σχόλια, ερωτήσεις κτλ. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Ρίξε μια πενιά Χρήστο μου και εδώ είμαστε με τα θέματά μας. Στο ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από το να εκνευριζόμαστε με αυτή την σκληρή αναμονή που υπάρχει, γιατί δεν έχουν τρομολογηθεί ακόμα εξελίξεις, γιατί δεν υπάρχουν οριστικά νέα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάτι ουσιαστικό, πέρα από αυτά που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, πέρα από αυτά που έχουν διαρρεύσει δεξιά και αριστερά και πέρα από όσα συμβαίνουν μέχρι τώρα που δεν είναι ούτε ουσιαστικά, ούτε αποτελούν οριστική εξέλιξη. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιώργο που μας γράφει από το Κιανόλευκο Γκράτς. Καλησπέρα Γιώργο, χίλια χρόνια Ηρακλής. Βάλε κι άλλα Γιωργάρα, βάλε κι άλλα, πολλά παραπάνω. Από τη μία έχουμε τον Ντόν Παπαδόπουλο να μην έχει σταματήσει να επικοινωνεί με τον Αχιλέα Μπέο. Και αυτό είναι επιβεβαιωμένο από πολλές πλευρές. Δεν το λέω γιατί θέλω να γεννήσω ελπίδες ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ότι εξακολουθεί και επικοινωνεί με τον Αχιλέα Μπέο ο Ντόν Παπαδόπουλος. Αυτό δεν λέει και τίποτα. Λέει τόσο καιρό που βρέθηκαν και ξαναβρέθηκαν και ξαναβρέθηκαν, δεν είχαμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Το κρατάμε ως γεγονός ότι εξακολουθούν και επικοινωνούν και τίποτα παραπάνω. Το δεύτερο στοιχείο που επίσης κρατάμε βάσει του ρεπορτάζ πάντα και των πληροφοριών που συλλέγουμε και τις επιβεβαιώνουμε όλες, είναι ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται και από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και από το Ιδρυτικό, σε συνεννόηση κυρίως με τον κύριο Στάθη Καραντώνη, γιατί ο Ντόν Παπαδόπουλος είναι στην Αμερική ενώ ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ βρίσκεται εδώ, για κάποιο άλλο αφημί. Και όπως σας είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, πλέον οι ελπίδες για κάποιο άλλο αφημί έχουν να κάνουν με τη Football League. Είτε λέγεται ο Κρόνος από την Κέρκυρα, είτε λέγεται ο Θεσπρωτός, είτε λέγεται η Τρίγλια, μια Τρίγλια που την είχαν διαψεύσει όσοι κάναν τα ραντεβού πριν από κάνα μήνα. Τώρα όμως που τα ξανακάνουν, δεν ξέρω αν μπορούν πάλι να τα διαψεύσουν τα ραντεβού. Με στόχο φυσικά, τι άλλο, το να βρεθεί ο Ηρακλής σε μια επαγγελματική κατηγορία από τη στιγμή που δεν προχωρά με το Βόλο για τη Super League, από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί κάποιο αφημί για τη Super League 2, αυτό που απομένει είναι κάποια από αυτές τις ομάδες, μπορεί και κάποια άλλη, έχουν ρίξει δίχτυα σχεδόν παντού, για να μην πω παντού, για να βρουν κάποιο αφημί ομάδος Football League στο Ηρακλής να παίξει στην τρίτη τάξη κατηγορία για φέτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Που βέβαια, αν ήταν σωστή η ΠΑΕ Ηρακλής, θα μπορούσε να δίνει αγώνες μαζί με τον κόσμο
αλλά τον κόσμο τον έχει χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τον Παπαδόπουλος. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η Ηρακλής να δίνει αγώνες ώστε να παίξει τη Super League 2 του χρόνου. Γιατί ακόμα μπορεί να έχουν υπογραφεί όσα έχουν υπογραφεί, αλλά ακόμα δεν τα έχουν βρει. Ούτε για τα ποσά, ούτε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ούτε για τίποτα. Και η συμφωνία είναι στον αέρα και έρχονται εκλογές. Μπορεί αύριο μεθαύριο να βγει η Νέα Δημοκρατία και να πει: δεν με νοιάζει τι έκανε ο Βασιλιάδης, εγώ βγάζω νέο νόμο. Και δεν έχω Super League 2 ή την έχω με 14 ομάδες, με 16 κτλ. Αν υπήρχε σοβαρός Ηρακλής, θα μπορούσε όλα αυτά να τα κυνηγήσει. Δεν υπάρχει όμως σοβαρός Ηρακλής. Και εδώ και μήνες ασχολείται μόνο με το θέμα του Αφημί. Και τίποτα παραπάνω. Με το ότι δεν υπάρχει Ηρακλής σε όλα τα επίπεδα ως ΠΑΕ, αποδείχθηκε και χθες όταν μετά την εκπομπή έσκασε η είδηση για την αφαίρεση 15 βαθμών που την αναφέραμε στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα εδώ στο Λίμπερο. Και είναι μια είδηση που πραγματικά σε άλλες περιπτώσεις θα μας απασχολούσε. Τώρα δεν μπορεί να μας απασχολήσει καθόλου από τη στιγμή που δεν υπάρχει ομάδα να τους αφαιρέσει τους βαθμούς. Το έχουν πάρει η απόφαση στον Ηρακλή να αναζητήσουν άλλο αφημί. Η ομάδα δεν θα κατέβει με αυτό το αφημί σε καμία κατηγορία. Και οι παίκτες τώρα που κέρδισαν αυτό που κέρδισαν, ποιος ξέρει από πού θα πάνε να πάρουν τα λεφτά τους, αν τα πάρουν ποτέ. Αύριο στο πρόγραμμα έχουμε συνέντευξη τύπου Θόδωρου Δρακόπουλου για το μπάσκετ. Ιδιαίτερη. Θα ανοίξει, όπως λέμε, λίγο κλισέ σε αυτές τις περιπτώσεις τα χαρτιά του ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Ηρακλής. Λίγο μετά η παρουσίαση του βιβλίου εξαιρετικού από τον Όμιλο 1899 για την μπασκετική ιστορία του Ηρακλή, και σε λίγο θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό παραπάνω. Και μπασκετική είναι η αυριανή ημέρα, τουλάχιστον όσον αφορά τις επίσημες παρουσιάσεις. Για το βόλεϊ εξακολουθούμε και λέμε το πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας, τα οποία έχουν παγώσει αυτές τις μέρες. Το καταγράψαμε και χθες. Πρέπει να ξαναζεσταθούν λίγο τα διαρκείας, να αυξηθεί λίγο παραπάνω το νούμερο, γιατί είναι οι διοικούντες του Ηρακλή με το δάκτυλο στη σκανδάλη, αλλά αν δεν πέσουν τα χρήματα, δεν θα μπορέσουν να πατήσουν το σκανδάλι για να ανακοινώσουν ανανεώσεις, προπονητή, αθλητών, μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Εάν κινηθούν λίγο παραπάνω τα διαρκείας αυτές τις μέρες, δεν αποκλείεται η επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάθε μέρα και μια ανακοίνωση για το βόλεϊ του Ηράκλη. Καλησπέρα Γιώργο, θέλω Μπαρτ Τζούνιορ φέτος στο μπάσκετ. Πες μας για μπάσκετ, πες μας για βόλεϊ, γιατί με το άλλο αρρωστήσαμε και φέτος. Γιάννη μου, πίστεψέ με, θέλω κάθε μέρα να μιλάω όπως μιλάω όλα αυτά τα χρόνια, και για μπάσκετ και για βόλεϊ. Αλλά όπως ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην ώρα για μπλε τηρούμε κάτι που δεν θέλω να αλλάξει ποτέ, δεν θέλω να παρασυρθούμε ποτέ. Δηλαδή να έχουμε να πούμε χειροπιαστά πράγματα και ανακοινώσεις. Το να μπω στη διαδικασία μεταγραφολογίας και να σου αραδιάσω ένα κάρο ονόματα στο μπάσκετ και στο βόλεϊ είναι πολύ εύκολο. Και αρκετά από αυτά ίσως βγουν κιόλας. Ίσως δηλαδή επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ μας. Γιατί υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχει ονοματολογία, υπάρχει μεταγραφολογία. Όρεξη να έχεις. Αλλά επειδή γίνεται η προσπάθεια στο μπάσκετ, διοικητική, οργανωτική κτλ., που είναι πολύ πίσω και πρέπει να τρέξουν να φτιάξουν το γήπεδο κτλ., επειδή στο βόλεϊ τρέχει το θέμα μεταδιαρκείας, εδώ θα την πω τη λέξη που δεν τη λέω στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε άλλη υπομονή, αλλά για τον μπάσκετ το βόλεϊ ας περιμένουμε λίγο. Δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να ανακοινωθούν πράγματα. Αυτό που μου γράφεις, φίλε Μπάμπη, προς το παρόν δεν τίθεται κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο προκύψει, δεν ξέρω. Δρακόπουλος είναι αυτός, θα τον ακούσουμε και αύριο και θα βγάλουμε συμπεράσματα για αυτό που μου λες. Λοιπόν, παραμένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και μετά από αρκετά χρόνια θα δώσω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο Οικονομίδη, ο οποίος έχει γράψει αυτό το υπέροχο βιβλίο μαζί με τον Όμιλο 1899 που είναι κοντά του και είναι και μέλος αυτού.
Το υπέροχο βιβλίο για την ιστορία του μπασκετικού Ηρακλή που θα παρουσιαστεί αύριο, λίγα λεπτά μετά την συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Μπάσκετ, του κυρίου Δρακόπουλου. Αλέξανδρε, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές και ευχαριστώ για την προβολή του βιβλίου όλο αυτό το διάστημα. Εμείς μάλλον πρέπει να σε ευχαριστήσουμε που έχεις φάει, δεν ξέρω, μέρες, μήνες, χρόνια για να γράψεις. Χρόνια, ναι. Χρόνια, Δεκαετίες ίσως. Δεκαετίες, ναι. Για να συλλέξεις όλο αυτό το υλικό. Για το οποίο μου μίλησε με λεπτομέρειες ο κύριος Τσουμής πριν κάνα δύο εβδομάδες που τον είχαμε εδώ με αφορμή την επιστροφή του Ηρακλή στην Α1 και μου είπε για αυτό το βιβλίο και όταν ένας μπασκετάνθρωπος, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του μπασκετικού Ηρακλή, ο κύριος Τσουμής μιλάει όπως μίλησε για το βιβλίο, εγώ ήδη το έχω παραγγείλει και στις διακοπές μου θα το έχω να το διαβάσω σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Πριν πάμε στο βιβλίο, θέλω να μου θυμίσεις, επειδή δυστυχώς βλέπεις πως είναι τα πράγματα και στο ποδόσφαιρο, πως δεν είναι μάλλον, γιατί μακάρι να ήταν και να συζητούσαμε για ποδόσφαιρο. Πριν από αρκετά χρόνια, τα είχαμε πει εδώ, είχες ετοιμάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν είχε προχωρήσει. Ή τουλάχιστον είχες μια ιδέα, είχες κάνει μια έρευνα, την είχες προτείνει. Θύμισε μας για όσους, δεν ξέρω τώρα πόσοι ακροατές που μας ακούνε θυμούνται εκείνη την συζήτηση που είχαμε εδώ στον αέρα για μια δική σου πρόταση. Η προσπάθεια ήταν να, που ακόμα τέλος πάντων το ζήτημα δεν έχει λυθεί, είναι να δημιουργηθεί μια αναπτυξιακή εταιρεία η οποία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί την ακίνητη περιουσία του Συλλόγου με νέες εγκαταστάσεις για να μπορεί τέλος πάντων να αρθροποδήσει ξανά ο Σύλλογος. Αυτό ήταν τότε, ψάχνουμε τη νομική φόρμουλα. Βέβαια έχουμε πιο εξειδικευμένους νομικούς για να το κάνουμε, εγώ είμαι οικονομολόγος. Αλλά εκείνη, τέλος πάντων, με λίγα λόγια αυτό είναι το... Την έχεις την έρευνα, το project, αυτό το έχεις ακόμα, έτσι. Βέβαια. Ναι. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε? Σχεδόν 10 χρόνια. Ναι. Σχεδόν 10 χρόνια. Πω. Και δεν προχώρησε αυτό. Ως ιδέα ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά δυστυχώς στον Ηρακλή της τελευταίας δεκαετίας τέτοιες ιδέες μάλλον δεν μπορούν να γίνουν, Αλέξανδρε, υλοποιήσιμες. Βιβλία μπορούν να βγουν και θα σου δώσω συγχαρητήρια γιατί ξέρω ότι μόχθησες πάρα πολύ για να ετοιμάσεις πόσες σελίδες. Δεν θέλω να διευκρινίσω κάτι και για τον κόσμο. Θα πούμε λίγα πράγματα. Δεν θέλω να κάψω την αυριανή συνέντευξη τύπου. Έτσι, ενδεικτικά κάποια πράγματα για τον κόσμο που ίσως αύριο δεν έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί κτλ. Για πόσες σελίδες μιλάμε, να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι 300 σελίδες, έγχρωμες. Έχει πίνακες με πόντους αναπαίκτη, αναγώνα για περίπου 2.000 αγώνες του Ηρακλή. Σχεδόν 1.000 φωτογραφίες, περιγραφή της κάθε χρονιάς, τα ρόστερ, όλα τα στατιστικά από το πρωτάθλημα μέχρι... Τα πάντα. Από το 1921 που πρωτοδιδάχθηκε το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του Ηρακλή, στη συνεργασία με τη ΘΑΘ, μέχρι και το παιχνίδι με την Καστοριά το τελευταίο, τα πάντα. Το πρόλαβες, το έβαλες, Βεβαίως, γι' αυτό αργήσαμε έτσι και ήθελα να προλάβουμε τη σεζόν για να έχει φωτογραφίες από τον αγώνα, τα πάντα, ναι. Πάρα πολλή δουλειά, δηλαδή 1.000 φωτογραφίες, 2.000 αγώνες, υλικό είπες για κάθε παίχτη, στατιστικά για κάθε παίχτη έχεις μέσα. Έχουμε όλα τα στατιστικά του Γαλάνη από το 87, από πιο πριν είχα όλα τα φύλαγόνα από το 1965 που έχουμε, δηλαδή από την ΕΟΚ τα αρχεία μέχρι και το 87, δηλαδή την εποχή πριν του Γαλάνη, οπότε δηλαδή, και για πιο πριν τα πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης από τις εφημερίδες της εποχής. Έκανα δηλαδή μια αποδελτίωση τύπου για οτιδήποτε υπήρχε μπασκετικό για τον Ηρακλή από το 1921 και μέχρι δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι. Απίστευτη έρευνα. Είπες πόσα χρόνια σου πήρε? Εγώ ξεκίνησα αρχικά το 2005. 14 μόνο. Έκανα μια προσπάθεια τότε το 2008 να βγει για τα 100 χρόνια του Συλλόγου. Δεν υπήρξε, ας πούμε, εκδοτικό ενδιαφέρον τότε. Ναι. Το σταμάτησα για λίγο και τα τελευταία 3 χρόνια από τότε που ξαναξεκίνησε η ομάδα να έχει στόχο την άνοδο, είπα να το βελτιώσω κι άλλο. Το ένα έφερνε το άλλο και τελικά φτάσαμε εδώ. Θα περίμενες να το εκδώσεις μόνο αν ανέβει η ομάδα?
Ήτανε πολύ ωραία η σύμπτωση που ήταν έγινε τώρα. Ήταν έτοιμο, είχαμε και την αισιοδοξία ότι θα ανεβεί βέβαια η ομάδα, οπότε ήταν μια πολύ καλή συγκυρία. Είναι πολύ καλός ο συνδυασμός και είναι και ωραίος ο συνδυασμός αύριο που με την παρουσίαση του βιβλίου είναι και ο πρόεδρος της ομάδος για να προχωρήσει την ένδειξη τύπου. Είναι 2-1. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα είναι σημαντικό. Η ομάδα επιστρέφει στην Α1. Είναι με μια αναγνωριστική πρώτη χρονιά, αλλά σίγουρα ο κόσμος της ομάδας χρειάζεται να γευτεί χαρές από το τμήμα μπάσκετ, ειδικά με την κατάσταση που επικρατεί στο ποδόσφαιρο τώρα. Αλίμονο. Αλέξανδρε, αν εξαιρέσουμε τα χρόνια που έζησε ο καθένας μας στο Ιβανόφι από πιτσιρικάς, που θυμάται όσα μπορεί τέλος πάντων κάποιος να θυμηθεί, πόσες φορές πιστεύεις θα πούμε, όχι, αυτό δεν το ήξερα, όχι, και αυτό δεν το ήξερα, πω, τι είναι αυτό. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά που θα μάθουμε, μάλλον, Ειδικά για τις εποχές που δεν προλάβαμε, δηλαδή, τις ζήσαμε, σίγουρα είναι αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία που πολλές φορές από την έρευνα μου ανατράπηκαν και κάποια δεδομένα που γνώριζα από παλιότερες έρευνες για κάποια ζητήματα, ας πούμε. Οπότε, οι πηγές είναι αυτές που τελικά είναι... που φέρνουν μερικές φορές καινούργιες ιστορίες στην επιφάνεια. Mm-hmm. Αύριο λοιπόν στις 7 στο Ολυμπιακό Μουσείο, mm-hmm. ουσιαστικά λίγο μετά την συνέντευξη τύπου του κυρίου Δρακόπουλου και με επίσημους προσκεκλημένους, έτσι, και αθλητές του Ηρακλή, πρώην καλαθοσφαιριστές, ο Χατζιβρέτας, από όσο θυμάμαι, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο κύριος Τσουμής, βοήθησε με αν ξεχνάω κάποιον. Διάβασα χθες το δελτίο τύπου. Θα είναι ο κύριος Μούμογλου, ο κύριος Μπογατσιώτης, ο κύριος Κυνηγόπουλος. Έχουμε δηλαδή καλύπτουμε από πολλές διαφορετικές εποχές. Ο Μούμογλου πόσες σελίδες πιάνει? Είναι σε πολλές σελίδες του βιβλίου. Ο καθένας έχει βέβαια μια ατομική σελίδα σε αφιέρωμα, αλλά και στα ομαδικά, δηλαδή στις χρονιές δηλαδή, υπάρχει εκτενή αναφορά και υπάρχει σχεδόν όλο σέλιδο το φιλαγόνα με τους πόντους από εκείνο το ιστορικό παιχνίδι. Εκείνο το ρεκόρ που έχει κάνει. Με το ΒΑΟ, έτσι, με το ΒΑΟ νομίζω. Ναι. Ωραία, δεν θα πούμε άλλα. Δεν θα πούμε άλλα. Πήραμε μια γεύση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προκαταβολικά. Τα υπόλοιπα αύριο και ο κόσμος φυσικά μπορεί να δώσει το παρόν. Εμείς θα συνδεθούμε ζωντανά ως εκπομπή για να ακούσουμε και εσένα και τον κύριο Δρακόπουλο και όσους θα παρευρεθούν και θα πάρουν το λόγο. Και πάλι συγχαρητήρια και καλό τάξιδο. Εύχομαι πολύ οι Ηρακλειδείς να είναι αυτοί που θα το έχουν από εδώ και πέρα στη συλλογή τους, γιατί αν μη τι άλλο είναι κάτι ιδιαίτερο και συλλεκτικό. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξανδρο Οικονομίδη. Τι να λέμε τώρα, έχει μέσα όλο τον μπάσκετ. Όλο τον μπάσκετ. 2.000 αγώνες, 1.000 φωτογραφίες, στατιστικά και φωτογραφίες για κάθε παίκτη ξεχωριστά. Δηλαδή, η δουλειά που έχει ρίξει είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Και ανυπομονώ να το έχω σύντομα στα χέρια μου να ξεκινήσω το διάβασμα. Άλλοι παίρνουν, Χρήστο μου, στις παραλίες μυθιστορήματα, ξέρω εγώ, διηγήματα, ποιήματα κτλ. Εμείς θα διαβάζουμε την ιστορία του μπασκετικού Ηρακλή. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, Γιώργο. Ζούμε για να σ' ακούμε. Με ήλιο και με χιόνι ο Ηρακλής δεν κολώνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Μάνο μου. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Ακόμα μία μπυρίτσα να πάρουμε από το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar. Παγωμένη. Να πάρουμε και φαΐ ή με ζεδάκι? Όχι. Μόνο μπύρα. Αυτό είναι. Τα δύο πόδια έχει κάγκελο περιμετρικά. Μπορούμε, αν πάρουμε λίγο την καρέκλα, τη σπρώξουμε. Εγώ αυτό το κάνω καμιά φορά. Κλέβω, βάζω την καρέκλα λίγο πιο μπροστά και απλώνω τα πόδια. Μα δεν έχει πολύ κόσμο, μην κοιτά το ρόλο εμένα. Και την πέφτω εκεί και έχω θέα τη θάλασσα από κάτω και είμαι. Πότε θα πάμε? Θα πάμε σύντομα. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα καλοκαίρια, το λέω και ξεφυσάω ταυτόχρονα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να είμαστε όπως θέλουμε. Και 100 μπάνια να κάνει ο καθένας και διακοπές να πάει και οπουδήποτε να πάει, γεροί να είστε όλοι και να πάτε και να περάσετε όμορφα. Η σκέψη είναι εκεί, ο καημός είναι εκεί, ο νταλγκάς είναι εκεί, η καψούρα είναι εκεί, η πίκρα και η στεναχώρια είναι εκεί. Και αυτό δεν αλλάζει. Και καλό καλοκαίρι όπως θέλουμε να το κάνουμε 100% δεν μπορεί να γίνει από μόνο του.
Γιατί υπάρχει και ο τομέας της ψυχολογίας, που αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Θυμίζω, αύριο η συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Δρακόπουλου με την παρουσίαση του βιβλίου από την από τον Όμιλο 1899 και τον Αλέξανδρο Οικονομίδη για το μπασκετικό βιβλίο με την ιστορία του Ηρακλή. Όλοι λοιπόν στο ποδόσφαιρο, όλοι, οι περισσότεροι όσοι μπορούν είναι σε αναζήτηση αφημή, συνεχίζουν σε επαφές για αφημή. Βέβαια υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μετά, όποιο και να είναι το deal, όποιο και να είναι το αφημί, ακόμα και ο Βόλος να ήταν, το ίδιο θα λέγαμε και στη Super League, γιατί πρέπει να φτιαχτεί και μια ομάδα, πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα. Οι περισσότερες ομάδες θα ξεκινήσουν προετοιμασία αύριο μεθαύριο. Ο Ηρακλής είναι 19 Ιουνίου και δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα βρεθεί, τι ομάδα θα έχει, τι ρόστερ θα έχει, τι προπονητή θα έχει. Οι εγκαταστάσεις είναι παρατημένες από την ΠΑΕ, γιατί άμα τις αναλάβει ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ είμαι σίγουρος ότι θα τις προσέχει, όπως κάνει και με την περιουσία του και με πολλές εργασίες, βαψίματα κτλ. Που βλέπετε ότι συμβαίνουν καθημερινά. Μια βόλτα μόνο κάποιος να κάνει στο Facebook θα το διαπιστώσει. Και τι θα γίνει και με όλα τα υπόλοιπα, που επίσης είναι σοβαρά για κάποιους, ίσως ψηλά γράμματα, βλέπει ακαδημίες, βλέπει περιουσιακά στοιχεία, βλέπει προπονητές, βλέπει όλα αυτά τα παιδιά που φέτος μαζεύτηκαν και κινδυνεύουμε πάλι να τα χάσουμε. Όσο για τον μπάσκετ, θα ήθελα να ακούσω αύριο πράγματα που αφαιρούν το άμεσο μέλλον από τον κύριο Δρακόπουλο, δηλαδή για τις εργασίες στο Ιβανόφιο, που πρέπει να ξεκινήσουν και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα για να μπορέσει η ομάδα να πάρει άδεια όσον αφορά το γήπεδο. Λένε ότι δεν θα έχει πρόβλημα σε αυτό, θα πάρει την άδεια, αλλά πρέπει να γίνουν. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου προφανώς είναι ένα από τα βασικά θέματα για τα οποία θα τοποθετηθεί και θα ανοίξει, όπως είπα νωρίτερα, τα χαρτιά του ο πρόεδρος ΚΑΕ. Σχεδιασμός, μεταγραφικός. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα του κυρίου Δρακόπουλου και του προπονητή και άλλων που είναι κοντά στην ομάδα, από μανατζαρέους, από μάνατζερ που έχουν ένα κάρο παίκτες που προτείνουν καθημερινά. Λογικό. Το τι θα αποφασίσεις όμως, πού θα είσαι, πώς θα κινηθείς, έχει να κάνει με το οικονομικό, δεν το συζητάμε. Άρα είναι πολλά κεφάλαια για τα οποία πρέπει να τοποθετηθεί, καλύτερα να τοποθετηθεί ο κύριος Δρακόπουλος, το γήπεδο, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη στελέχωση, το αγωνιστικό τμήμα, το εμπορικό τμήμα, το μάρκετινγκ, οι χορηγίες, τα τηλεοπτικά, τα έσοδα, τα έξοδα, το μπάτζετ. Δεν είναι ένα και δύο. Και δεν είναι α2. Μέρα με τη νύχτα. Και αυτό που θέλουμε του χρόνου είναι απλά πράγματα. Γεμάτο Ιβανόφιο, μεγάλες νίκες, καλή πορεία και ό,τι γίνει, ό,τι βγει. Αυτό που λέμε να βγάλουμε γούστα κοινώς, όπως είναι αυτό που επιζητούμε και στο Βόλο. Για το οποίο Βόλο επαναλαμβάνω ότι πολλά θα εξαρτηθούν στο κλείσιμο αυτής της εβδομάδος και στην έναρξη της επόμενης, για το αν θα έχουμε κάθε μέρα να διαβάζουμε τη μία ανακοίνωση πίσω από την άλλη. Αν θα γίνει ένα νέο ντου στα διαρκείας, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι την άλλη εβδομάδα θα διαβάζουμε τη μία ανακοίνωση πίσω από την άλλη. Για τον προπονητή, για κάποιες ανανεώσεις από περσινούς παίκτες, κορμού και για μεταγραφές. Αν δεν γίνει ένα νέο ντου στα διαρκείας, προφανώς αυτό θα πάει πιο πίσω. Ξαναλέω, τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Κοντά μας οι σακούλες Aristoplast, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες μέσες αγοράς. Θυμίζω 23-940-72-941 και aristoplast.gr. Ζηλεύω πάρα πολύ
αυτήν την εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα, εννοώ την προηγούμενη, την περσινή εβδομάδα, τους προπονητές, κυρίως τους προπονητές, αλλά και τα παιδιά που ζουν αυτό που ζουν στο Ira Camp. Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, εγώ είμαι μεγάλος ζηλιάρης, ζηλεύω πάρα πολύ αυτά τα μικρά παιδιά που εμείς τότε στην ηλικία μας δυστυχώς δεν είχαμε τέτοια ευκαιρία, γιατί αν υπήρχε τότε δεκαετία 80 Ira Camp, πιστέψτε μου ότι πάρα πολλοί από εμάς θα παρακαλούσαμε τους πατεράδες μας, τους γονείς μας να μας γράψουν τότε. Αυτά τα παιδιά πλέον είναι πολύ τυχερά που έχουν τους γονείς που έχουν, που έχουν τους προπονητές που έχουν, που έχουν τους εφόρους που έχουν το γυμναστικό σύλλογο που κάνει πραγματάκια, κάνει βηματάκια, κάνει αλματάκια τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον, και το Ira Camp είναι κάτι που έχουμε να το λέμε και να νιώθουμε όμορφα γι' αυτό. Την έχουμε? Την έχουμε. Σίγουρα είναι κουρασμένη, αλλά νομίζω είναι και πολύ χαρούμενη από αυτό που βλέπει κάθε μέρα με όλες αυτές τις φατσούλες. Ο λόγος για την Ελεονόρα τη Ρωσιάδου, που πέρα από προπονήτρια του Στίβου του Ηρακλή έχει αναλάβει όλο αυτό το εγχείρημα, μαζί με άλλους φυσικά και από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Ελεονόρα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στον κόσμο μας ακούει. Κουρασμένη ή χαρούμενη? Δεν έχω τελειώσει, είμαι ακόμα εδώ εγώ. Όλοι έχουν πει και εγώ δεν έχω τελειώσει, έχουμε διευθυνθεί ακόμα. Τι ώρα πηγαίνεις τα πρωινά? Κοίτα, σήμερα έφτασα 7 και 20. 7 και 20. Οπότε το έχω πάρει σε ρί. Ναι, χθες θα ανοίγω νωρίτερα. Και 8 παρά 10 είσαι ακόμα εκεί? Ναι, και δεν έχω τελειώσει. Να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να φύγεις, γιατί σε λίγες ώρες πάλι 7 και 20 θα γίνει. Ναι. Μπορεί να βάλει το κρεβάτι εδώ λίγο, τους γέρες έχει κάτω, θα βολευτώ. Νομίζω ότι αν το ζητήσεις από τον Φώτη το Θεό, κάτι θα ετοιμάσει. Κάτι θα ετοιμάσει. Θα βρει λύσεις και σε αυτό. Θα έλεγα την προηγούμενη φορά, τότε που προετοιμάζαμε και το έδαφος για τις κληρώσεις που θα κάνουμε και για το Ira Camp, που νομίζω ήταν 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Και σου έλεγα πόσο πολύ ζηλεύω. Πλέον ζηλεύω ακόμα περισσότερο, γιατί βλέπω και βιντεάκια, βλέπω και φωτογραφίες. Και γίνεται... Τώρα αυτό ετοιμάζω, να ανεβάσω φωτογραφίες από τη σημερινή από τα σημερινά μέρα, αυτή που μου αρέσει. Είχαμε πολύ ωραίες στιγμές και σήμερα. Κουρασμένοι μένα, αλλά είμαστε χαρούμενοι όταν βλέπουμε τη μεγαλύτερη επιβράβευση. Το έχω ξαναπεί, είναι όταν βλέπουμε τα πρόσωπα των παιδιών, τα μάτια του, πώς ανοίγουν από τον ενθουσιασμό, τα χαμόγελά τους. Γίνεται ένας χαμός εκεί στην ευθεία του Ηρακλή, στην Αγίου Δημητρίου. Πανικός, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πραγματικά μου το λένε και οι γονείς μου, λένε Γιώργο, δεν μπορείς να φανταστείς πώς κάνουν τα παιδιά. Mm-hmm. Και πέρυσι, αλλά πολύ περισσότερο φέτος. Και δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω. Να το πάμε από χθες που ήταν η πρώτη επίσημη μέρα, να μας πεις τι έγινε, τι είχε στο πρόγραμμα, να πάμε και στο σήμερα και να πάμε και στο τι περιμένουμε από εδώ και πέρα μέχρι να ολοκληρωθεί το... Βεβαίως. Αρχικά να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα μπράβο που έχουμε δεχτεί είναι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του σαφώς, η μεγαλύτερη επιβράβευση επίσης είναι ότι ήρθαν τα περσινά παιδιά και όχι απλά ήρθαν, ήθελαν και φίλους τους. Αυτό τα λέει όλα. Για να μοιραστούν την εμπειρία με τους φίλους τους. Οπότε η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι συμμετέχοντες του πρώτου Ira Camp θεωρώ ότι είναι μια επιβράβευση σημαντική. Από εκεί και πέρα είμαστε στις ίδιες εγκαταστάσεις κάτω του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, έχουμε Βανόφιο Κατσάνιο, χορταζίδες, έχουμε την πισίνα μέσα στις εγκαταστάσεις. Σε συνεργασία όλα τα τμήματα προσφέρουμε 10 Ολυμπιακά αθλήματα, πλάς συν αυτά που κάνουμε σε δράσεις σε πιο μαζικό επίπεδο. Γιατί αυτά τα 10 Ολυμπιακά αθλήματα, τα παιδιά μέσα από τη δυνατότητα των τμήματων τους έχουν την ευκαιρία να περάσουν και 2 και ίσως και 3 φορές από κάποιο άθλημα. Οπότε έχουν λίγο μια καλύτερη εικόνα. Σαφώς ο χρόνος είναι λίγος, αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο διάστημα που έχουμε. Είναι 8 με 4. Θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, στην ουσία το πρόγραμμα αυτό έχει αλλάξει λίγο. Από τις 8 στις 8.30 είναι η ώρα προσέλευση των παιδιών. Mm-hmm. Από τις 8.30 έως τις 9 παρακάτι, εξαρτάται και ποιο είναι το πρωινό κάθε μέρα που έχουμε, είναι η διαδικασία του να φάρουν το πρωινό τους, εκτός από τα τμήματα της κολύμβησης, μια λεπτομέρεια θα το πάρουν μετά. Στη συνέχεια χωριζόμαστε σε τμήματα και 9 η ώρα αντάν ξεκινάει το πρώτο τμήμα. Ανά μία ώρα αλλάζουν τα παιδιά αθλήματα, μέχρι τις 12 και κάτι στην ουσία είναι και το τελευταίο άθλημα που παίζουν σε τμήμα. Και στη συνέχεια μπαίνουν είτε μέσα στο Ιβανόφιο, είτε μέσα στο Κατσάνιο, είτε και έξω στους Χαρταντζίδες, ανάλογα με τη δράση που έχουμε, και κάνουμε κάτι σημαντικότερο. Επίπεδο, παραδείγματος χάρη, σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία επίδειξη τα εκβοντό. Από τη σχολή
Μισό λεπτό για να το πω. Από τον κύριο Χρήστο, κάτσε για να μην πω τέτοιο, μισό λεπτό για να μην διαβάζω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είδα και τζούντο κάνανε χθες και ξυφασκία είδα ένα βιντεάκι. Αλλά τζούντο έχουμε τον κύριο Γκρινό, τον έχουμε μόνο. Έχουμε τον δικό μας άνθρωπο, ναι, το δάσκαλο. Έχουμε τον δικό μας άνθρωπο. Λοιπόν, είχαμε μαζί μας σήμερα την ομάδα που είναι, να του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Εντάξει, θα πω κάτι άλλο μέχρι να το βρω αυτό. Δικό είναι ο χρόνος. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Εγώ χαίρομαι που έχει χαθεί η μπάλα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι περνάτε καλά από τη στιγμή που έχει χαθεί η μπάλα. Επίσης, έχω ακούσει από γονείς ότι έχετε εξαιρετικό φαγητό. Εντάξει, έχω φαγητό. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που μας στήμησαν με τη χορηγία τους. Σαφώς θέλαμε να υπάρχει κάτι ποιοτικό για τα παιδιά. Έχουμε πολλά γεύματα την διάρκεια της ημέρας. Πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό. Παράλληλα, έχουμε τους δύο παγωτά, φρούτα. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τον υγιεινό τρόπο διατροφής, αλλά παράλληλα δουλειά του χρησιμοποιούμε, οπότε θα βάλουμε και το παγωτό στο πρόγραμμα, θα βάλουμε και ένα γλυκάκι στο πρόγραμμα. Σήμερα είχαμε και τον οδοντίατρο, τον εκλεκτό, τον κύριο Κυριάκο Ιωακίν, που τους μίλησε για τη σωματική υγιεινή, οπότε παράλληλα προσπαθούμε να συνδυάσουμε και γνώσεις να δώσουμε στα παιδιά, αλλά και να λέω να το ευχαριστούν. Χθες ήταν ο Τάι μαζί με τον Μαρτσέλο. Χθες ήταν ο Τάι με τον Μαρτσέλο. Και το βρήκα. Ευχαριστούμε τον σύλλογο Άλκημο, αθλητικό σύλλογο Άλκημο, ο οποίος μαζί με τους προπονητές, δεν ξέρω αυτόν τον χρόνο και τα ονόματα, με πρόεδρο τον Μανώλη Χρήστο και τους προπονητές, τον Στέλιο Μαστερίδη, Θάνο Ζαραβίγκα, Τάσο Φλόρου και την Κυριακή Παπαδοπούλου, δώσαμε μια τρομερή ατμόσφαιρα μες στο Ιβανόφιο. Πραγματοποίησαν μια επίδειξη στα εκβοντός, πάγανε ξύλα, βάγανε τα παιδιά μας πάνε ξύλα, πηδούσαν πάνω σε τραμπολίνα, κάνανε εντυπωσιακότητες κινήσεις. Κέρδισαν το χειροκρότημα και πραγματικά ήταν φυσικό το χειροκρότημα. Μόνο τους φωνάζανε και πανηγυρίζανε μπροστά στο θέαμα που βλέπανε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Παράλληλα είναι όλα τα 10 Ολυμπιακά αθλήματα που είπαμε εκτός από τα έκδοτα που είχαμε σήμερα. Είναι το μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμπι, στίβος, ράγκμπι, τζούντο, ξυφασκία. Συγχρονισμένοι, συνεργαζόμαστε με το πόλο, συνεργαζόμαστε. Τα είπα όλα, ελπίζω. Τι άλλο, είχαμε τους γιατρούς, έχουμε καθημερινά ιατρική, είναι εδώ πέρα η αθλητική ομάδα του Γάμα Σίγμα Ερακλής με τον κύριο Δημοσθένη Αριστερλή, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και οι γιατροί. Και πέρυσι θυμάμαι είναι... ήταν εκεί, και πέρυσι, πολύ σωστά, μπράβο Γιώργο που το συμπληρώνεις. Οπότε είναι εδώ, αχρίαστη να είναι βέβαια. Χωρίς αλλά ασυλή δεν πάμε πουθενά. Ναι. Αύριο τι έχει, επειδή θέλω να έρθω αύριο. Ναι. Καλά και μεθαύριο θέλω έχουμε να έχουμε μία έκπληξη καταρχήν για αύριο, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Χθες λοιπόν είχαμε τον Ντάι με τον Μαρτσέλο, παίξανε μπάλα μαζί με τα παιδιά. Σήμερα να τονίσουμε ότι είχαμε και μια οφθαλμολογική εξέταση τώρα τα παιδιά δωρεάν, να δούμε και τα μάτια τους, τόσο ώστε να καθοδηγήσουμε τους γονείς αν κάποιο παιδί θέλει περαιτέρω εξέταση. Τι άλλο να πω, μιλάω πολύ. Αύριο δεν θα μας πεις τα προγραμματισμένα, μην μας πεις την έκπληξη, τα προγραμματισμένα. Αύριο έχει το πρόγραμμα του κανονικά όσο έχει στις 12 η ώρα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια φωτογράφηση αύριο. Ναι. Αναμένουμε για το τελικό OK. Δεν θέλω να πω ακόμα. Θέλω να δείτε τη φωτογραφία για να μας πείτε καλά, το αποτέλεσμα. Καλαϊτζίδης, Προύσαλης, Μπόφτσης και Μπανιώτης πότε είναι? Μπανιώτης είναι αύριο μαζί με τον Παύλο τον Μπόφτση, το δικό μας πρωταθλητή. Να δουν τα παιδιά. Ωραία. Τον δευτεραθλητή Ευρώπη στο άρμα εισυψώσει τον Κώστα τον Πανιώτη, να δουν και τον Παύλο, έναν υψηλών προδιαγραφών αθλητή, ο οποίος έχει κερδίσει πολλά χρόνια. Και τον Γιώργο τον Τζούγκο να δουν τον προπονητή τους. Βεβαίως, Ηρακλής χρόνια. Πολύ ενδιαφέρουσα δράση είναι αυτή που έχουμε την Παρασκευή, σε συνεργασία με το ΚΕΑΤ. Οπότε αν έχεις αύριο, κάνε ακόμα κόπο να σας και την Παρασκευή, γιατί πραγματικά πιστεύω θα το βαθύνει. Αύριο μου έχεις έκπληξη, Παρασκευή μου έχεις τώρα αυτό, άρα πρέπει να έρθω και δύο μέρες. Ναι, έλα και την Παρασκευή αν μπορείς. Την Παρασκευή λοιπόν σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών αλλά και με τους φίλους οδηγούς τυφλών Ελλάδος, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια βιωματική δράση, να αναπτύξουν συνέστηση, να δουν πώς είναι μέσω την πλευρά ενός ανθρώπου με μειωμένη όραση, τι προβλήματα αντιμετωπίζει, πόσο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε από την πλευρά μας. Όχι απαραίτητα μόνο να βοηθήσουμε, αλλά και να μην δυσκολεύουμε πολλές φορές όταν βρεθούμε την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουν ένα σκύλο, ποια είναι η δική μας θέση όταν δούμε αυτό το σκύλο, πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, να δούμε αν χρειάζεται η βοήθειά μας, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Μπορεί να μην τη χρειάζεται. Μπορεί να μην τη χρειάζεται λοιπόν. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα είναι θεωρώ πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά. Θα μιλήσουμε και για τον αθλητισμό, για αθλήματα ατόμων με είτε χωρίς όραση είτε με μειωμένη όραση.
Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω επειδή αγαπάω και πολύ τα σκυλιά, αλλά νομίζω. Δεν ξέρω επειδή έχει τύχει να περάσω και τη σχολή τυφλών προσωπικά. Ναι. Είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα, πραγματικά. Και μόνο μπράβο έχω να λέω. Φαντάζομαι οι γονείς όταν παραλαμβάνουν τα παιδιά τους κατά τις 4, κάπου εκεί. Κοιτάξτε, έχουμε δώσει επιλογή να οι γονείς μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους από τις 2.30 που τελειώνει το κυρίως πρόγραμμα έως και 4.30-5. Αυτό που παρατηρείται και είναι ακόμα μια επιβράβηση, μπορώ να πω, ο καθένας που βλέπει. Είναι ότι τα παίρνουν 4.30 ώρα. Όχι, είναι ότι κλαίνε. Και πιούνται μέσα στο τυβανόφωνο και στο κατάνιο, αντιμετωπίζουν. Κλαίνε σπαρακτικά, όχι απλά κλαίνε. Θέλω λίγο ακόμα, ναι. Θέλει κι άλλο, μην με πάρεις. Οπότε όλο αυτό. Τυχαίνει τώρα περιστατικό, μου λέει σε παρακαλώ πρέπει να φύγουμε, πες του ότι τελειώσατε, πες του ότι δεν έχετε τίποτα άλλο, πρέπει να φύγουμε, δεν φεύγει, κλαίει. Είναι πολύ ωραίο. Πώς να μην κλαίει, 8 με 4, πώς να μην κλαίει. Ναι, καλά, εντάξει, γιατί μεταξύ ένα άλλο παραδείγμα μπαίνουν οι γονείς ενός παιδιού, λέει τι, που τυχαίνει να το ξέρω προσωπικά και το έχω στο στίβο, είναι αρκετά δραστήριος, δεν κουράζεται ποτέ. Οπότε έρχονται να τον πάρω, μου λέει τι έγινε, λέω να καλά τα έκανα όλα, μάλλον λέει δεν κάνατε καλή δουλειά, λέω αφού είναι ακόμα όρθιος και κινείται, δεν κάνετε καλή δουλειά όσον αφορά ότι επειδή λέμε ότι θα τους κουράσουμε, θα τους πάρετε πίσω χωρίς δυνάμεις. Με το που μιλάνε μαζί του βλέπουν ότι ο άλλος από την κούραση δεν είναι και, δηλαδή είναι έτοιμος να πέσει γιατί όχι, λέει, θα ζητώ συγγνώμη, λέει, έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το παιδί μας λέει ελάχιστες φορές το έχουμε δει τόσο κουρασμένο και ευτυχισμένο. Τελετή λήξης ποτέ είναι. Τελετή λήξη είναι την Κυριακή. Είναι την Κυριακή. Μάλιστα. Και κουράζονται πάντα και αξιοποιούν ποιοτικά το χρόνο τους, θεωρώ, και το διασκεδάζουν και φίλους κάνουν και μέσα στα, για τον Ηρακλή μαθαίνουν για την ιστορία. Σήμερα είχαμε το πρώτο θέατρο τους έκανε μάθημα ιστορίας μέσα στην αίθουσα με τα τρόπαια. Δεν ξέρω αν αυτό το είπα, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν το είπα. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και ήταν πολύ ωραίο, ακόμα πιο ωραίο μάλλον, ότι ο Φώτης τους ρωτούσε σχετικά και με την ιστορία του Ηρακλή. Πόση ώρα του πήρε του Φώτη του Θεού να αναφέρει όλα τα τρόπαια, γιατί εκεί έχει άπειρα. Καταρχήν λέω πως τόσα πολλά κύπελα, για αυτά που δεν έχουν ξαναμπεί, είναι η πρώτη της αντίδραση. Αλλά ήταν παιδιά τα οποία μας διορθώσαν κιόλας ιστορικά, γιατί ήταν τόσο. Ναι, και μιλάμε παιδάκια που πηγαίνουν στην τάξη πέντε δημοτικού, όχι παιδάκια. Έχουν δυνατούς γονείς, μάλλον. Έχουν δυνατούς γονείς. Ναι, πολύ δυνατοί γονείς. Στα συγχαρητήριά μου, αφού πω ότι σε έπιανε μετά τους γονείς, όταν αυτά το παραλάβουν, τα λέει διτάσουν αυτά. Πρόσεξε τώρα, μας ακούει μεταξύ άλλων. Ο φίλος ο Θόδωρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ακούει συχνά την εκπομπή, και λέει: Γιώργο, ακούω από την αρχή, αλλά τώρα πήρα την απόφαση να σου πω την καλημέρα μου. Είμαι έκπληκτος με τα προγράμματα αυτά που αναφέρεις, που είναι δημιούργημα των παιδιών. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα τα πούμε από κοντά. Μακάρι, από κοντά. Συγχαρητήρια σε σένα, Ελεονόρα μου, και σε όλους. Χίλια χρόνια Ηρακλής, ο Ηρακλής δεν πεθαίνει. Κάτι τελευταίο από συνθήματα, πώς πάμε. Από συνθήματα, λέω. Πώς πάμε από κλίμα εκεί με τα παιδιά. Δεν το έπιασα καλά να το βγάλω αυτό το βίντεο. Νομίζω πολλοί κόσμοι θα το κολλάμβανε. Πανηγυρί, μεγάλο. Περπατάνε. Καταρχήν, βάζουμε εμείς τα συνθήματα Ήρα, Ηρακλής, φωνάζουμε μέσα στη δράση που κάνουμε, στα παιχνίδια που κάνουμε. Άκουγα σήμερα από το Κατσάνιο μέσα από έναν βόλιο, ακουγόταν Ηρακλής, φωνάζαν, το Ιβανόπουλο ακουγότανε, Ήρα, φωνάζαμε όλοι μαζί. Αλλά έχει πολύ πλάκα γιατί έχουμε κάτι πιτσιρίκια, τα οποία είναι πολύ πιτσιρίκια όμως, δηλαδή τα μικρότερά μας. 4-5, προχωρούσαμε μαζί, ναι, και προχωρούσε. Τον έχω, δηλαδή δεν είναι καλό το βίντεο για τον Εβάσο, πάμε. Και τραβούσε μόνο στο σύνθημα. Προστά. Λέω, τι είπε, λέω, πες το λέω, πες δυνατά. Με το που κατάλαβε, τραβούσα με το κινητό μου πίσω, λίγο ντράπηκε και λέω, όχι να πάρει, το έκατα. Αλλά ήταν τόσο κολαυστικό να προχωράει και να τραβούσε μόνο στα συνθήματα. Πιστεύω αν ότι. Αν έχει τέτοια, επειδή είμαστε ραδιόφωνο και δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε πέρα από όσα μας καταγράφεις και σε ευχαριστώ γι' αυτό για ακόμη μια φορά. Να έχουμε κάποια ηχητικά, αν είναι εύκολο να συνεννοηθούμε, να τα βάλω αύριο μεθαύριο να τα ακούσει ο κόσμος. Αυτό που ετοιμάζουμε πάντως για το κλίμα που επικρατεί. Η φωτογράφηση πιστεύω ότι θα αρέσει όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να πετύχει. Η φωτογράφηση είναι την Παρασκευή, είπες. Η φωτογράφηση θα γίνει σε δύο στάδια, και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα το κάνουμε Σαββατοκύριακο, δεδομένου όμως ότι τα περισσότερα παιδιά θα πλησιάσουν το Σάββατο Κυριακή, λόγω ότι κάποιοι θα λήξουν, το έχουν δηλώσει ήδη. Ναι. Θα το κάνουμε αύριο και μεθαύριο. Ωραία. Θα τη δείτε τη φωτογραφία, να μας πείτε αν σας αρέσει. Μπορεί να έρθουμε να τραβήξουμε και εμείς μια φωτογραφία. Α, θα πείτε να συμμετέχετε κιόλας, αν θέλετε. Πολύ ευχαρίστως. Ότι θα περάσω, θα περάσω. Απλά δεν ξέρω την ώρα ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργο. Καλή δύναμη. Να σε καλά. Πολλά μπράβο.
Πολλά μπράβο σε όλους και στην Ελεονόρα που τρέχει. Πολλές φορές, Χρήστο, λέμε το. Δεν είναι επειδή τη γνωρίζω χρόνια για αυτό που κάνει στο Στίβο, όπως και όλα τα τμήματα του Ηρακλή, και επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσω για αυτά τα 13 χρόνια της Ρος για Μπλε όλους τους εφόρους, όλους τους προπονητές, τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά που έχουμε τη συνεργασία που έχουμε με αρκετά από αυτά τα τμήματα, σχεδόν όλα, όλα θα πω. Και είναι ότι καλύτερο, γιατί έχουμε που έχουμε την πίκρα μας από το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον να ασχολούμαστε με ηρακλειδίστικα διαφορετικά πράγματα, πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο χαρούμενα. Και όποιος θέλει, αξίζει να περάσει και μια βόλτα αύριο και μεθαύριο, θα το απολαύσει. Αλλά τους αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια, και την Ελεονόρα, που στην κυριολεξία, αυτό που λέμε το κλισέ που πήγα να πω πριν, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούσατε, πήγε 7 και 20, είναι 8 και είναι ακόμα στο κατσάνιο. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι. Θα σηκωθώ όρθιος να δεις μετά τη γρα. Όχι, αυτό το μπλουζάκι που φοράω είναι από τα καλά μου φιλαράκια, από το Σύλλογο Συνδρόμου Down, Βόρειο Ελλάδος. Πώς? Όχι, 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 όχι. Τι έχετε να σας προλογίσω, έχετε τίποτα? Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Δεν έχω τέτοια θέματα. Εντάξει, τι να κάνουμε ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν αυτά. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι στους κύριους Μαρμιτόπουλους, στον Τάσο Τρέγια και στον Ζάχο Ντρούλινγκ. Ευχαριστούμε και το, για ακόμα μια φορά, το μεγάλο μας χορηγό, το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar. Πέρα από μπύρες, έχουμε και κοκτέιλ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε και εξαιρετικές μουσικές και έχουμε και, σημειώστε, burgers, hot dogs και club sandwich. Και τα μεζεδάκια του φίλου μου του Κιώση μαζί με την πυρίτσα. Τώρα να σου πω, ήπιες δύο μπύρες, πάρε και ένα κοκτέιλ ρε φίλε τώρα. Α, εντάξει. Σιγά σιγά μας κάτσε και βάρη. Να είστε καλά, πρώτα Θεός, αύριο με την ώρα για μπλε, η οποία όπως καταλαβαίνετε θα μετατραπεί σε ώρα για μπάσκετ, καθώς 7 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Δρακόπουλου, θα τη βγάλουμε ζωντανά. Και έχουμε και την παρουσίαση του μπασκετικού βιβλίου, οπότε θα συνδεθούμε αρκετές φορές νομίζω με το Ολυμπιακό Μουσείο κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Καλό βράδυ.